Επέστρεψαν τα χαμόγελα στους επαγγελματίες της εστίασης μετά την ανακοίνωση για άνοιγμα στις 3 Μαΐου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν ώστε να λειτουργήσει σωστά ο κλάδος. Από τη μία το υποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κλάδου το υποδέχεται με μεγάλη χαρά και μιλάω για τα μικρά μαγαζιά του χώρου, οικογενειακά μαγαζιά, τα οποία επειδή είχαν αποκλειστεί από διάφορες οικονομικές βοήθειες, πήραν πολύ λίγα χρήματα, όπως οι επιστρεπτές δηλαδή, και υπήρξε πολύ μεγάλο βιοποριστικό πρόβλημα για τις οικογένειες των συναδέλφων. Χαρά λοιπόν από τη μία, σοκ και ευνηδιασμός από την άλλη, γιατί περιμέναμε τουλάχιστον να γίνει αυτό στις 7 του μήνα ή στις 10, για να μπορέσουν τα μαγαζιά να εφοδιαστούν και να γίνουν σωστά οι προετοιμασίες, γιατί πάμε τώρα μετά από ένα τριήμερο αργίας να ανοίξουμε, να εφοδιαστούμε πράγματα, να κάνουμε προετοιμασίες. Μαγαζιά που είναι κλειστά 7 μήνες, τεχνικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξουν. Τρία είναι τα σοβαρά ζητήματα που θέτουν. Το πρώτο αφορά στα καταστήματα που δεν διαθέτουν εξωτερικούς χώρους και αναγκαστικά θα μείνουν κλειστά. Οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, αλλά και οι υπόλοιποι σύλλογοι της χώρας. Επίσης, ως δεύτερο, θέτουν το ζήτημα κατά προτεραιότητας εμβολιασμού για το προσωπικό, αλλά και τους ιδιοκτήτες, καθώς έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο. Και το τρίτο είναι το ωράριο κλεισίματος, το οποίο ζητούν να παραταθεί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Θεωρούμε ότι το ωράριο των 11 απαγόρευσης το βράδυ, επί της ουσίας δεν λύνει τα προβλήματα των υπαίθριων κορονοπάρτι, ίσα-ίσα που θα τα συντηρήσει και θα τα επιτείνει, θα έλεγα. Γιατί όταν τα μαγαζιά κλείσουν στις 11, οι πελάτες οι οποίοι θα έχουν απομακρυνθεί από τις 11 παρατέρδο και κυρίως άνθρωποι νέων ηλικιών, αυτοί θα προσφύγουν, θα καταφύγουν σε πάρκα, πλατείες πάλι ή σε παραλίες πλέον, γιατί μπαίνει καλοκαίρι σιγά-σιγά, για να συνεχίσουν για να εκτονωθεί η διασκέδαση, η ανάγκη για διασκέδαση, μέχρι ίσως τις πρωινές ώρες. Είδαμε τα φαινόμενα αυτά και πέρυσι το καλοκαίρι. Οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ένα σημαντικό ποσό χρημάτων για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεών τους. Υποστηρίζουν όμως ότι πολλοί μένουν εκτός. Τα κεφάλαια επανεκκίνησης θεωρώ αφενός, γιατί έχει δύο όψεις το νόμισμα. Θεωρώ αφενός ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του κλάδου αυτά τα 330 εκατομμύρια. Και να υπενθυμίσω ότι κανείς άλλος κλάδος, ούτε το εμπόριο, ούτε τα ξενοδοχεία, πήραν τέτοιο μεγάλο πακέτο στήριξης. Οι οποίοι μάλιστα θα μπορούσε να πω, θα έλεγε κανείς μάλλον, ότι και αυτοί είναι στην ίδια μοίρα όσον αφορά την οικονομική ζημιά που πάθαμε, και τα ξενοδοχεία και το λιανεμπόριο. Και γι' αυτό υπήρξαν και γκρίνιες και διαμαρτυρίες από αυτούς, γιατί η εστίαση πήρε τόσα πολλά λεφτά. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχουν επιχειρήσεις μας, οι οποίες είναι οι μισές σχεδόν στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα επιμέρους ζητήματα που θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες. Για παράδειγμα, η κατάληψη των πεζοδρομίων από τα τραπεζοκαθίσματα. Σε συνεργασία με τον Δήμο, αναμένεται να δρομολογηθούν λύσεις.